κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη, 22 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά τις αποκαλύψεις για ναρκωτικά και όπλα σε σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 21 Οκτωβρίου κατά τις πρωινές ώρες σε θαλάμους των φυλακών Κομωτινής από σοφρονιστικούς υπαλλήλους, εξωτερικούς φορούς και αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, καθώς και της ομάδας Δίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Τα ευρήματα ήταν 33 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 28,7 γραμμαρίων, 2 κουβάδες αυτοσχέδιο ποτό σε κατάσταση ζύμωσης και 10 κινητά τηλέφωνα. Για την έρευνα αυτή, ενημερώθηκε άμεσα ο εισαγγελέας επόπτης, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Κομωτινής. Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα κατά τις πρωινές ώρες σε θαλάμους του καταστήματος κράτησης Κομωτινής από σοφρονιστικούς υπαλλήλους, εξωτερικούς φρουρούς και αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της ομάδας Δίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, 33 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 28,7 γραμμαρίων, 2 κουβάδες αυτοσχέδιου ποτού σε κατάσταση ζύμωσης και αρκετά αυτοσχέδια όπλα. Για τα νοτέρα ενημερώθηκε άμεσα ο εισαγγελέας επόπτης, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής. Άξιο απορίας είναι πώς κατάφεραν να περάσουν ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα από τους ελέγχους που γίνονται κατά την είσοδο στο σοφρονιστικό κατάστημα. 10 κινητά τηλέφωνα και 33 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη έφερε στο φως η έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες κατά τις πρωινές ώρες στο κατάστημα κράτησης της Κομωτινής. Απαντήσεις για το πώς βρέθηκαν τα ναρκωτικά και τα τηλέφωνα στους θαλάμους των κρατουμένων θα κληθεί να δώσει το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής που διενεργεί την προανάκριση. Συνεδρίασε χθες, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου το απόγευμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 19 θέματα, τα οποία τα περισσότερα αναβλήθηκαν. Ας δούμε τι δήλωσαν οι επικεφαλής των συνδυασμών και περιφερειακοί σύμβουλοι για τη συνεδρίαση, από την οποία δεν έλειψαν οι έντονες αντιδράσεις. Με έντονες αντιδράσεις διεξήχθη το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες το απόγευμα, παρότι τα θέματα δεν ήταν και τόσο σοβαρά, αλλά αφορούσαν τρεις επερωτήσεις και αρκετά θέματα από τα 19 αφορούσαν ορισμούς εκπροσώπων σε εταιρείες της περιφέρειας ή οργανώσεις. Μιλώντας για τη συνεδρίαση, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, Κώστας Κατσιμίγας, μίλησε για το θέμα που ο ίδιος θεωρούσε σημαντικό. Είμαστε στην αρχή της θητείας του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε τούτο τα περιφερειακά συμβούλια τα πρώτα δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουν να κάνουν κυρίως με συγκροτήσεις επιτροπών, εκπροσωπήσεις κτλ. Και πάρα πολλά από αυτά τα θέματα αναβάλλονται, πηγαίνουν στα επόμενα συμβούλια. Ως εκ τούτου υπάρχει μια έτσι, διαδικασία χρονοβόρα και δεν περπατάμε γρήγορα. Σήμερα ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξης, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν θα συζητηθεί, που έχει να κάνει με το φαινόμενο της θανάτωσης, του θανάτου ψαριών στις διάφορες λιμνοθάλασσες της περιοχής μας, που είναι φαινόμενο εξηγήσιμο. Ξέρουμε γιατί ψοφούν τα ψάρια δηλαδή, αλλά σίγουρα υπάρχει θέμα για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί από τις λιμνοθάλασσες παράγονται εξαιρετικά αλλιεύματα και βιοπορίζεται μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. Επομένως σήμερα καλέσαμε και τους εκπροσώπους των αλλιευτικών συνεταιρισμών και τον φορέα διαχείρισης και θα ακούσουμε τις απόψεις τους για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Σίγουρα είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το βιοπορισμό κάποιων ανθρώπων αλλά και με το περιβάλλον, διότι τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε το φαινόμενο της εμφάνισης ευρύελων ειδών, δηλαδή ψαριών οι οποίοι ζουν σε υφάλμηρα νερά, πράγμα το οποίο ήταν άγνωστο μέχρι για τη δεκαετία του 60. Μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 70 αρχίσαμε να παράγουμε στην περιοχή μας λαβράκια, τσιπούρες, γλώσσες και τέτοια είδη. Αυτό είναι καλό μεν γιατί αύξησε το εισόδημα των αλλιέων, ωστόσο δημιουργήθηκαν προβλήματα περιβαλλοντικά τα οποία αντιμετωπίστηκαν με όχι δόκιμο τρόπο. Άρα το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και πάρα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και η διάθεση και ο χρόνος
να συζητηθεί σε βάθος αυτό το θέμα στη σημερινή συνεδρίαση. Δρύμη κριτική άσκησε ο επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης Χριστόδουλος Τοψίδης στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και στους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξής του. Βλέπουμε για μια άλλη συνεδρίαση ότι ο Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι τις υπερωτήσεις δεν θέλουν να τις λάβουν σοβαρά υπόψη. Δεν πήραμε καμιά σοβαρή απάντηση, αν θέλετε, για τις τρεις υπερωτήσεις που έκανε η παράταξή μας. Στην πρώτη για το δικό δίκτυο που έβαλε ο κ. Σεμερίδης, κάλεσε την περιφερειακή στο γραφείο του για να συνομιλήσουν, που σημαίνει ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι ενώ μπήκε η περάτηση απαντήσεων. Στις άλλες δύο που έβαλε ο κ. Χατζηγενέ και για το μηνωτικό σχολείο και αν θέλετε για τη δηλητηρία των ανθρώπων εκεί πέρα, επίσης δεσμεύτηκε η περιφέρεια να κάνει έργα υποδομής για να μπορέσει να δώσει, αν θέλετε, στους ανθρώπους ένα κίνητρο για να χτιζούν στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, να μπορέσουν να παραμείνουν εκεί πέρα και να έχουν μια ισότιμη και ισόνομη, αν θέλετε, διαχείριση των πολιτών. Έτσι λοιπόν, εμείς επιφυλασσόμαστε για κάποια θέματα αυτά, θα επανέλθουμε πλέον με συζήτηση, με κατάθεση με το νέο νόμο 3852 και το Α167 για θέματα προς συζήτηση, να αναπτυχθούν περισσότερο, αν θέλετε, και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι σύμβουλοι και να μην περιοριστούμε στο διαδικαστικό 5 λεπτά μια απάντηση και τελειώνει το θέμα. Έτσι λοιπόν, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις που πήραμε σήμερα από τη Διοίκηση Περιφέρειας. Είναι τώρα διαδικασία τα υπόλοιπα θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η εκπρόσωπη της ΕΝΠΕ και γενικότερα θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις υπόλοιπες θέσεις και εκπροσωπήσεις που υπάρχουν. Είμαστε αισιόδοξοι ως Περιφερειακή Σύνδεση για το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί βλέπουμε ότι όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι 16 παράταξεις μας αναδεικνύουν θέμα της περιοχής τους και αν θέλετε είμαστε η μόνη παράταξη που μέχρι στιγμής καταφέραμε την προηγούμενη διοίκηση να βάλουμε θέματα και να πάρουμε και την διοίκηση και όλη την πλειοψηφία να τους να συνδράμουν, ας πούμε, παράδειγμα, σε αυτήν την αναπτυξιακή προοπτική και ακόμη, όπως είναι το θέμα του χρυσού, που είναι, αν θέλετε, ασφάλεια, μια θωράκιση της περιοχής μας. Για το θέμα των εκπροσώπων, στην Επιτροπή Διαβούλευση αναφέρθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Κοιτάξτε, συζητήθηκαν οι επερωτήσεις, αναβλήθηκε το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και παρά το ότι αποσύρθηκε, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι χαρακτηριστική η εισήγηση της διοίκησης, η οποία επέλεξε από τους φορείς και προτείνει μόνο όσους είναι αρεστοί σε αυτήν, ενώ αποκλείει αυτούς οι οποίοι δεν είναι αρεστοί στην περίπτωσή τους. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας μειονοτικός φορέας, δεν υπάρχει κανένας φορέας από τη Θάσο, από την Καβάλα υπάρχει μόνο ένας φορέας και γενικά όπου τα ποσοστά της παράταξης του κυρίου Μέτιου δεν ήταν καλά, δεν υπάρχουν και εκπρόσωποι στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει ποτέ καμία Επιτροπή Διαβούλευσης, αλλά οπωσδήποτε και η κατάθεση της εισήγησης μόνο δείχνει έναν τρόπο σκέψης. Για καλό κλίμα που θα επιδιώξουν να χτίσουν θετικά πράγματα για την κοινωνία, έκανε λόγο ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ καλό κλίμα. Θεωρώ ότι στεκόμαστε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Να κάνουμε μια επικοδομητική κουβέντα, να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις, να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία θα έχουν αποδέκτη τον τελευταίο κάτοικο και τον τελευταίο κάτοικο της περιφέρειας. Ο στόχος και η προσπάθεια όλων είναι αυτός, να μπορέσουμε να χτίσουμε κάποια πράγματα θετικά για την κοινωνία. Από τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο επικεφαλής Δημήτρης Παπατολίδης εξέφερε την αντίθεσή του στη δημιουργία αυτών των επιτροπών. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα σημερινά θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ένα μεγάλο ποσοστό, δεν αφορούν άμεσα το λαό και τους εργαζόμενους της περιοχής. Δηλαδή, συζητάμε για πάρα πολλές αναπτυξιακές, που εκεί πέρα, όπως είναι γνωστό, λειτουργούν με τους όρους των μεγάλων των επιχειρηματικών ομίλων κτλ., του μοιράσματος χρήματος, που δεν πάει όμως στα έργα και στις ανάγκες του κόσμου. Γι' αυτό και εμείς εκφράζουμε τη συνολική μας αντίθεση στη συγκρότηση αυτών των επιτροπών. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας πολύ πιο ουσιαστικά ζητήματα να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Ζητήματα που αφορούν τις υποδομές της περιοχής μας, τα μεγάλα προβλήματα του λαού της περιοχής. Στον πολιτικό διάλογο δίνει προτεραιότητα η Ανταρσία, όπως τόνισε ο επικεφαλής της Ανταρσίας Θεόδωρος Περεντίδης. Εντάξει, εμείς δίνουμε προτεραιότητα βασικά στον πολιτικό διάλογο του Περιφερειακού Συμβουλίου και φυσικά τα μείζωνα θέματα τα οποία διαπερνούν την τοπική κοινωνία και τους ίδιους τους Περιφερειακούς Συμβούλους να μην υπονομεύονται μέσα από τις επιτροπές. Από εκεί και πέρα, η όποια εκλογή ανθρώπων θα βγει για να μπει στις επιτροπές, είτε αυτές είναι οι εταιρείες της περιφέρειας, οι οποίες εκεί πέρα εμείς ασκούμε μια πολιτική κριτική, ότι σημαντικά θέματα πρέπει να αποφασίζονται αποκλειστικά και μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να μην διοχετεύονται σε κάποιες επιτροπές όπου υπάρχει, μπαίνει και το οικονομικό ζήτημα εκεί πέρα μέσα, και το αποφασιστικό και το διοικητικό.
Τώρα εντάξει, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών πιστεύουμε να υπάρξει ένας σαφής προσανατολισμός προς ποιες επιλογές θα ακολουθήσει η Περιφερειακή Αρχή. Εντάξει, για μας προτεραιότητα πάντως έχει να γίνεται καθολική συζήτηση των θεμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να μην διοχετεύονται αυτές σε διάφορες επιτροπές και έτσι δεν έχουμε όλη την πλήρη γνώση και την πλήρη επάρκεια για να τα συζητάμε. Κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, της συζήτησης του τρίτου θέματος που αφορούσε τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τα Κέντρα Απεξάρτησης, δημιουργήθηκε ένταση στην αίθουσα με αποτελέσμα να αποχωρήσει σύσσωμη αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τη συνεδρίαση και να αφήσει τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο να συνεδριάζει με τις συνεργαζόμενες παρατάξεις του κ. Κώστα Σιμιτζή και του κ. Ανδρέα Καραγιώργη με τα περισσότερα έδρανα άδεια. Με άδεια έδρανα, λόγω της αποχώρησης σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ολοκληρώθηκε το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Αφορμή για την αποχώρηση του συνόλου της αντιπολίτευσης, στάθηκε ο ορισμός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση των Κέντρων Πρόληψης, Εξαρτησιογόνων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα θέμα φαινομενικά διάφορο και τυπικό που εξελίχθηκε σε αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειάρχη να ορίσει τακτικούς εκπροσώπους μόνο από την δική του παράταξη. Η στάση αυτή πυροδότησε την αντίδραση του συνόλου της αντιπολίτευσης, η οποία αποχώρησε από την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφήνοντας την Περιφερειακή Αρχή μόνη της να συνεχίσει κανονικά τη συνεδρίαση. Το αποτέλεσμα της αποχώρησης των Περιφερειακών Συμβούλων ήταν να αναβληθούν και άλλα σοβαρά θέματα, όπως η συζήτηση για τον θάνατο ψαριών στις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η έκδοση ψηφίσματος για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφιλούς χαρακτήρα. Η εκλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ας δούμε το ιδιαίτερο κλίμα της συζήτησης. Με άδεια έδρανα, λόγω της αποχώρησης σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ολοκληρώθηκε το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Αφορμή για την αποχώρηση του συνόλου της αντιπολίτευσης, στάθηκε ο ορισμός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση των Κέντρων Πρόληψης, Εξαρτησιογόνων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα θέμα φαινομενικά διάφορο και τυπικό που εξελίχθηκε σε αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειάρχη να ορίσει τακτικούς εκπροσώπους μόνο από την δική του παράταξη. Η στάση αυτή πυροδότησε την αντίδραση του συνόλου της αντιπολίτευσης, η οποία αποχώρησε από την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφήνοντας την Περιφερειακή Αρχή μόνη της να συνεχίσει κανονικά τη συνεδρίαση. Το αποτέλεσμα της αποχώρησης των Περιφερειακών Συμβούλων ήταν να αναβληθούν και άλλα σοβαρά θέματα, όπως η συζήτηση για τον θάνατο ψαριών στις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η έκδοση ψηφίσματος για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφιλούς χαρακτήρα. Το θέμα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του κάθετου άξονα ελληνοβουλγαρικών συνόρων Ξάνθης ήταν το θέμα της επερώτησης που κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Αμυρίδης. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Αμυρίδης τόνισε ότι το ζήτημα της κατασκευής του δρόμου είναι μείζονος σημασίας και όχι μόνο για την εμπορική και τουριστική κίνηση, αλλά πρωτίστως για την ασφαλή οδική επικοινωνία των κατοίκων της ορεινής περιοχής. Για τους διαθέσιμους πόρους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθετου άξονα Έλληνο-Βουλγαρικών Συνόρων Ξάνθης, κατέθεσε επερώτηση ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Αμυρίδης, που συζητήθηκε χθες βράδυ κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κ. Αμυρίδης υποστήριξε ότι ενώ τα κονδύλια είναι διαθέσιμα, δεν ασχολείται ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Νικόλαος Εφρεμίδης και, όπως σημείωσε, αφορά το έργο έναν δρόμο όπου υπάρχουν δεκάδες ατυχήματα. Ο κάθετος άξονας, που είναι προϊόν διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας της Ξάνθης και αφορά τη σύνδεση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων με την πόλη της Ξάνθης, ήταν το θέμα. Ο άξονας αυτός δεν είναι το σημαντικό ότι θα είναι ένας άλλος άξονας που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία για εμπορικούς ή τουριστικούς σκοπούς. Το σημαντικό είναι ότι αφορά τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης μιας περιοχής στην οποία κατοικούν χιλιάδες συμπολίτες μας με την Ξάνθη. Είναι ευτύχημα το ότι είναι αποτέλεσμα και προϊόν η εκτέλεσή του διακρατικής συμφωνίας, διότι έτσι χρηματοδοτείται από το κράτος. Η ερώτηση μου είναι εξής. Ενώ υπάρχουν και έχουν διατεθεί το προηγούμενο διάστημα κονδύλια ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, αυτά τα κονδύλια είναι άμεσα διαθέσιμα για την υλοποίηση του κάθετου άξονα, δεν υλοποιούνται. Και γι' αυτό ρώτησα τον Αντιπεριφερειάρχη τι έχει κάνει, ποιες επαφές έχει κάνει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Δυστυχώς, αντί μια σοβαρή απαντήσεως από τον κύριο Εφρεμίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, πήρα λίγο πολύ την απάντηση, η οποία ήταν ότι δεν ασχολούμαι εγώ, ασχολείται η Εγνατία Οδός. Εάν δεν ασχολείται ο τοπικός αντιπεριφερειάρχης με τα ζητήματα και με τη διάθεση των πόρων εκατομμυρίων ευρώ, ποιος μπορεί να ασχοληθεί? Είναι λυπηρό ότι η διοίκηση αυτή, ο κύριος Εφρεμίδης, αντί να καθίσει να ασχοληθεί, να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, αλλά και να ευχαριστήσει για τις πληροφορίες που του δώσαμε,
Λέει ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αν δεν είναι δουλειά του ένας δρόμος 70 εκατομμυρίων ευρώ της Ξάνθης που εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους που κάθε χρόνο έχουν πάρα πολλά ατυχήματα και μερικά θανατηφόρα, τότε τι είναι? Δυστυχώς, περίμενα μια άλλη απάντηση και μια άλλη συμπεριφορά. Θα συνεχίσω να κινούμε και να υποστηρίζω αυτό το θέμα έτσι ώστε να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, γιατί αφορά την ασφάλεια χιλιάδων συμπολιτών μας. Εσείς πού πιστεύετε ότι χωλαίνει όλη η κατάσταση εφόσον τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα? Δεν ασχολείται κανένας για να αξιοποιηθούν. Και δεν είναι μόνο ότι δεν υλοποιούνται έργα τα οποία θα δώσουν ασφαλή μετακίνηση σε κατοίκους. Είναι ότι και αυτά τα εκατομμύρια σε δύσκολες εποχές δεν πέφτουν στην αγορά της Ξάνθης, δεν γίνονται θέσεις εργασίας, δεν γίνονται προμήθειες, συνεπώς εισόδημα για κάποιους εμπόρους. Είναι πολλές οι πλευρές και σας λέω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος και πολύ προβληματισμένος από την απάντηση την οποία έλαβα, η οποία ήταν. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Το δεν ασχολούμαι, ασχολείται η Εγνατία Οδός, δεν ξέρω. Εγώ έχω γνωρίσει κατά το παρελθόν περιφερειάρχες, νομάρχες, βουλευτές, οι οποίοι κυνηγούσαν τους υπουργούς για να πάρουν ένα ευρώ για την περιοχή τους. Και εδώ μας έχουν δώσει 70 εκατομμύρια ευρώ και λέμε δεν ασχολούμαστε. Με θέμα την επιδημία γαστρεντερίτιδας που προέκυψε στον οικισμό του Εχίνου Ξάνθης, κατέθεσε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο επερώτηση ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ιρφάν Χατζηγενέφ, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης. Δεν υπάρχει θέμα σχετικά με το νερό, τουλάχιστον σε σχέση με την περιφέρεια αλλά και με το Δήμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η επερώτηση που κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ιρφάν Χατζηγενέ για την επιδημία γαστρεντερίτιδας στον Εχίνο πυροδότησε τη συζήτηση στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς σύμφωνα με τον κύριο Χατζηγενέ οφείλεται στη χλωρίωση του νερού που έγινε από τον Δήμο Μίκης. Αναφορικά με το θέμα των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που σημειώθηκαν στον Εχίνο, τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται αυτό? Η αιτία μετά από αγώνα που έκανα για να δω ποια είναι τα αίτια της δημιουργίας της γαστρεντερίτιδας οφείλεται στο Δήμο Μίκης, διότι έβαλε τεχνίτες που δεν γνωρίζουν τον τρόπο διαδικασίας και τα μέτρα ασφαλείας για να γίνει ο καθαρισμός της δεξαμενής, χρησιμοποιώντας μεγάλη ποσότητα χλωρίου, και τα μέταλλα και τα αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν μόλυνση στους κατοίκους διοχετεύθηκαν στον αγωγό ποσήματος νερού με αιτία να έχουν μεγάλα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, που μερικοί από αυτούς πήγανε στο νοσοκομείο αλλά και πολύ περισσότεροι που δεν πήγανε, με αποτέλεσμα να πάρουν τα φάρμακά τους οι ίδιοι από τα φαρμακεία. Ο σκοπός μου δεν ήταν να δημιουργήσω σύγχυση, να φέρω ένα μείζον πρόβλημα, γιατί πάνω απ' όλα εμείς ως εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Πρέπει να πολεμάμε και να αγωνιζόμαστε για τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Κύριε Χατζηγενέ, ωστόσο δημιουργήθηκε ένα θέμα, ένα κλίμα αντιπαράθεσης εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πού οφειλόταν αυτό? Οι απαντήσεις που σας δόθηκαν δεν ήταν πιστικές ή δεν ήταν αλήθειες? Όχι, οτιδήποτε καταγγελία έχω κάνει μέχρι σήμερα ή οτιδήποτε μέτρα ή οποιαδήποτε ενημέρωση που έχω κάνει προς τις εφημερίδες και στις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν δεν κάνω τις απαραίτητες διασταυρώσεις, ουδέποτε έχω κάνει την κίνηση να κάνω οποιαδήποτε δημοσίευση. Οι απαντήσεις που σας δόθηκαν σας κάλυψαν? Όχι, δεν ήταν τεκμηριωμένες και ήταν ασαφείς. Τα όσα είπε ο κύριος Χατζηγενέ προκάλεσαν την αντίδραση του Περιφερειακού Συμβούλου Δημήτρη Γαλανόπουλου, που διέψευσε το γεγονός, τονίζοντας ότι έγινε έρευνα και γίνονται συνεχείς έλεγχοι στο νερό. Και όπως επισήμανε, πρόκειται για μία ίωση. Ξεκίνησαμε τις επερωτήσεις, τις οποίες απαντήσαμε. Κατά παραχώρηση του κυρίου Περιφερειάρχη, απάντησα στην ερώτηση που είχε σχέση με το νερό στον Εχίνο. Είναι ένα θέμα βέβαια που είχε γίνει επ' εξεργασία από τον κύριο Δήμαρχο του Εχίνου, ο οποίος έκανε και έρευνα, κάναμε και εμείς έρευνα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι έλεγχοι γίνονται, είναι συνεχείς. Το Τμήμα Υγείας της Περιφέρειας αποτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, αποτελείται από εξαιρετικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική εργασία, ελέγχουμε, δίνουμε τις εντολές μας για καθαρισμό δεξαμενών και πιστεύω ότι ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία. Η επερώτηση έγινε βάσει μιας
γαστρεντερίτιδες, οι οποίες όμως δεν οφείλονται στο νερό, αλλά είναι κάτι σύνηθες που συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι μας ενημέρωσαν το ιατρικό προσωπικό του τμήματος υγείας εκείνο και όπως και το τμήμα της περιφέρειας. Αυτά είχα να σας πω. Οι ελέγχους δηλαδή που έγιναν δεν προέκυψε ότι οφείλεται στο νερό. Όχι, δεν οφείλεται στο νερό. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό ήταν ένα γεγονός. Εμείς κάνουμε συνεχώς ελέγχους και όταν διαπιστώνουμε ότι είναι οριακά τα αποτελέσματα, συνεργαζόμαστε με τους εκάστοτε δήμους και δίνουμε εντολή να καθαρίσουν οι εξαμενές ή να γίνονται οι αντιπαραίτητες ενέργειες. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Ομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής, συνεχίζοντας τις δράσεις του σε οικισμούς της Ροδόπης, βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 20 Οκτωβρίου στον οικισμό της Κροβίλης, όπου πραγματοποίησε ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού καθώς και ψηλάφιση. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Ομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής, συνεχίζοντας τις δράσεις του σε οικισμούς της Ροδόπης, βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 20 Οκτωβρίου στον οικισμό της Κροβίλης, όπου πραγματοποίησε ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού καθώς και ψηλάφιση. Ευαισθητοποιηθείτε, να κάνετε πρόληψη, το φωνάζουμε και το τονίζουμε παντού. Με τον όρο καρκίνο περιγράφονται ομάδες νοσημάτων που η αιτία τους βρίσκεται μέσα στα κύτταρα. Ο όρος αναφέρεται σε υπερβολική και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη κυττάρων ενός οργανισμού, όπου μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία της καρκινογένεσης, τα κύτταρα αυτά ήταν φυσιολογικά. Οργανικά ο καρκίνος είναι μια ασθένεια, το κυττάρο δηλαδή, κατά την οποία αυτά δεν πεθαίνουν με την ίδια συχνότητα που γεννιούνται. Χαλάει ο ρυθμός θανάτου των κυττάρων με αποτέλεσμα να γεννιούνται πάρα πολλά κύτταρα και να πεθαίνουν λίγα. Ο καρκίνος του μαστού προκαλείται από τη βλάβη δηλαδή των κυττάρων του, τα οποία αυξάνονται δημιουργώντας κακοήθη όγκο. Αποτελεί το συνηθέστερο καρκίνο στις γυναίκες. Η αρρωστούδα ή αλλιώς κουρμπανούδι είναι ένα έθιμο της Γρατινής, όπου πραγματοποιείται το τελευταίο Σάββατο πριν από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στην τοποθεσία Πιαδούδη του χωριού, όπου κάποια μέλη του Συλλόγου Γυναικών αναλαμβάνουν να διεκπαιρεώσουν το έθιμο. Το συγκεκριμένο έθιμο εξελίχθηκε μέσα από τις δυσδαιμονίες, τις προκαταλήψεις, τις δοξασίες, αλλά και τους τρόπους λατρείας μιας κοινωνίας που κάνοντας μια προσφορά θυσία προσπαθούσαν να εξευμενήσουν την όποια επιδημία μάστιγα, πανούκλας ή τύφου αποδεκάτιζε ολόκληρα χωριά και κυρίως παιδιά τα παλαιότερα χρόνια. Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο πριν το Αγίου Δημητρίου, γιορτάζουμε το έθιμο Κουρμπανούδι. Είναι ένα έθιμο από την Βουλγαροκρατία, όπου σπάζουμε το τόπουλα, φτιάχνουμε το ιερμί και ένα είδος γλυκίσματος με ρύζι, προσπαθώντας να εξαγνίσουμε και να καλοπιάσουμε την αρρωστούδα εν ώψη του χειμώνα. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι κάτοικοι προσπαθούν να απομακρύνουν τις αρρώστιες, όχι μόνο για τους κατοίκους του χωριού, και για όλο τον κόσμο. Αυτό το έθιμο είχε σταματήσει επί Βουλγαροκρατίας. Είχε σταματήσει και κάποιος Βούλγαρος έπαρχος είδε όνειρο αυτό ακριβώς που συνέβη, αρρώστησε η γυναίκα του και ξεκινήσαμε να σπάζουν κοτόπουλα. Παράλληλα βλέπουμε ότι έχει τοποθετηθεί και το εκκλησάκι που είχατε προαναγγείλει και σαν σύλλογος ότι θα γίνει. Να πούμε με ποια συνδρομή έγινε, είναι καθαρά και δική σας συμμετοχή. Συμμετοχή του Συλλόγου και όχι μόνο, ο κάθε ένας, ακόμη και τώρα, στο εκκλησάκι, αλλά από εκεί και πέρα προσφορές είναι δεκτές και από τους κατοίκους και όχι μόνο. Είναι ένα παρεκκλήσιο προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, του Αγίου Χρυσάνθου είναι, θέλοντας έτσι να τιμήσουμε τον μέγιστο αυτό ιεράρχη και τον Αρχιεπίσκοπο, όπου γενέτειρά του είναι η Γρατινή. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να τον τιμήσουμε φτιάχνοντας και στείλοντας το παρεκκλήσιο αυτό. Το παρεκκλήσιο έχει στηθεί στο χώρο όπου παραχωρήθηκε από τον Δήμο Κομωτινής. Περιμένουμε την επίσκεψη του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, του κ. Παντελεήμονα, να δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε να γίνουν τα θερανίξια, τα εγγένεια, τιμώντας έτσι τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Υπολείπονται κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν, κάτι που πρέπει να αγοραστεί ακόμη για το εκκλησάκι. Υπολείπονται κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν, αλλά ευελπιστούμε στο μέλλον και σιγά σιγά και με τη βοήθεια όλων να ολοκληρωθεί. Επιστημονική ημερίδα με θέμα το παιδί και την άθληση διοργανώνει η Αθλητική Ένωση Κομωτινής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου το απόγευμα στις 6:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής.
Επιστημονική ημερίδα θα πραγματοποιήσει αύριο το απόγευμα στις 18:30 στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής η ΑΕ Κομωτινής. Πληροφορίες για την ημερίδα έδωσε ο Γενικός Αρχηγός του Τμήματος Μπάσκετ της ΑΕ Κομωτινής Μανώλης Δαυτσής, που κάλεσε όλους τους γονείς να παρευρεθούν στην ημερίδα αυτή που αφορά την άθληση και το παιδί. Παράλληλα στην ημερίδα θα παρουσιαστεί και το ρόστερ της αντρικής ομάδας για αυτήν τη σεζόν. Πρόκειται για μια ετήσια εκδήλωση την οποία τη διοργανώνουμε κάθε χρόνο αυτό το διάστημα. Και μέχρι πέρυσι είχε τη μορφή συγκέντρωσης γονέων και μελών του Τμήματος Μπάσκετ της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής. Φέτος διευρύναμε λίγο αυτή την διοργάνωση, επεκτείνοντάς τις διάφορες εισηγήσεις επιστημονικού χαρακτήρα που αφορούν την άθληση και το παιδί, και έχει την μορφή της επιστημονικής ημερίδας με τρεις διακεκριμένους επιστήμονες εισηγητές της εκδήλωσης. Σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν και τους γονείς των παιδιών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στις ακαδημίες μας και τους συναδέλφους προπονητές ανεξαρτήτου αθλήματος, τους διοικητικούς και όλους τους εμπλεκόμενους στην αθλητική διαδικασία. Στόχος μας είναι να, μέσα από την ημερίδα, να διαμορφώσουν οι γονείς μία άποψη για το πώς θα πρέπει να κατευθύνουν τα παιδιά τους που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε αθλητική διαδικασία, έτσι ώστε να είναι στο πλευρό μας ως συνεργάτες και όχι να τους έχουμε απέναντί μας όπως συμβαίνει πολλές φορές μέσα από τη δουλειά μας. Με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης θα γίνει και επίσημη παρουσίαση του ρόστερ της αντρικής ομάδας για τη φετινή σεζόν, καθώς επίσης και η παρουσίαση του χορηγικού μας προγράμματος για το 19-20. Η ημερίδα αυτή θα απευθύνεται μόνο στους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στην ΑΕ ή είναι ανοιχτή? Όχι, είναι ανοιχτή πρόσκληση και αφορά όλους τους γονείς ανεξαρτήτου αθλήματος και ανεξαρτήτου συλλόγου. Έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε, γιατί αφορά ακόμη και τους φοιτητές, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η ημερίδα της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής διοργανώνεται αύριο, ημέρα Τετάρτη, στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κομωτινής. Στις εγκαταστάσεις του τμήματος πυκμαχίας της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής βρέθηκε η κάμερα της αθλητικής εκπομπής Αθλητική Ροδόπη και ο συνεργάτης του τηλεοπτικού μας σταθμού Γιώργος Κουταρίδης, ο οποίος συνομίλησε με τον προπονητή πυκμαχίας κύριο Κολάτση Απόστολο, καθώς και με τους μικρούς μας πυκμάχους. Πόσες ώρες είσαι εδώ μέσα στο ring? Είμαι σχεδόν καθημερινά, είμαι από τις 6 ώρα μέχρι τις 11 το βράδυ. Και θέλω να μου πεις, η δεύτερη μου ερώτηση πριν πάμε στις άλλες, πόσο δύναμη σου δίνουν αυτά τα παιδιά κάνοντας αυτές τις ασκήσεις? Όταν βλέπεις ένα παιδί και που του δείχνεις πράγματα τα οποία αργότερα μεγαλώνοντας τα εκπληρώνει, είναι μεγαλύτερη χαρά. Βασικά είναι μεγαλύτερη χαρά να διδάσκεις στα μικρότερα παιδιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να βλέπεις αυτά τα μικρά, γιατί είναι αθώα παιδιά. Ό,τι είναι να σου πούνε, θα σου το πούνε. Δεν είμαι μόνος μου, είναι και ο Ζάρμπας ο Νίκος, είναι και ο Θεοκτήτης ο Πανέρης και είναι και ο Κουτσουγιάννης ο Κώστας, τώρα παιδί από τα αγωνιστικά που έρχεται, βοηθάει. Ξεκινάμε από ηλικίες 4 με 6 χρονών, το πρώτο τμηματάκι που είδατε. Το δεύτερο τώρα είναι 6 με 9. Μετά έχουμε 10 με 14 και μετά είναι το πρώτο το μεγάλο, το οποίο είναι 15 χρονών και πάνω. Και έχουμε και ένα τμήμα, το οποίο είναι μόνο το αγωνιστικό, που κάνουν τα παιδιά που κατεβαίνουν μόνο αγώνες. Έχουμε αφαιρώσει ένα τμηματάκι μόνο για τα παιδιά που κατεβαίνουν αγώνες. Άρα το προτελευταίο που μας είπατε, δάσκαλε, είναι το προαγωνιστικό, να το πω εγώ, πριν πάνε στα επίσημα μάτς. Είναι το μεικτό που λέμε, το μεικτό τμήμα, που υπάρχουν και παιδιά που είναι και αρχάρια και μεγάλα, διάφορες ηλικίες μέσα.
Αλλά τα παιδιά που κάνουν αγώνες θα ξεχωρίζουμε και τα βάζουμε σε αγωνιστικό τμηματάκι πλέον σιγά σιγά. Όσοι θέλουν να κάνουν αγώνες, δεν είναι υποχρεωτικό. Οφείλουμε να πούμε εδώ ότι το τμήμα αυτό βασικά την ΑΕΚ την έχει ξεκινήσει ο κ. Μιχαλίδης, ο οποίος δεν βρίσκει στη ζωή τώρα, το χάσαμε πρόσφατα. Είναι ο άνθρωπος που έφερε την πυγμαχία στην πόλη μας και μας έκανε γνωστούς και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Περάσαν πολλά παιδιά από εδώ πέρα. Όλοι οι Κομωτινοί, οι οικιακά, ας πούμε, όλοι το θυμούνται. Εμείς ήρθαμε και συνεχίσαμε το σύλλογο, τον αναγνωρίσαμε ξανά, επειδή είχε μια περίοδο, είχε σταματήσει η αγωνιστική του δραστηριότητα. Πλέον αναγνωρισμένος, πλέον μας έχει δώσει αυτή η χρονιά 2019 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πήραμε την άδεια να προβάλλουμε το box, την πυγμαχία στα σχολεία, συνεννόηση με τους διευθυντές στο σχολείο. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό εδώ την πρωτιά που έχουμε πάρει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με τη βοήθεια της Γενικής Συνομοσπονδίας Πυγμαχίας. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2017 αναγνωρισμένοι πλέον να κατεβάζουμε τα δύο πρώτα παιδιά. Πήραμε δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τον Κοδοσίτη του Κωνσταντίνου. Τώρα έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 16-17-18 στην Καβάλα. Θα κατεβάζουμε 4 άτομα. Κατεβάζουμε την Αφιτουλίδου τη Μαρία, τη Δημητράκη τη Μαρία, το Ζουάρμπα το Δημήτρη και τον Κοδοσίτη του Κωνσταντίνου. 4 παιδιά. Έχουμε και στους Άντερ 22, κάτω από 22 παιδιά, τα οποία έρχονται από πίσω. Το Ρόιδο, που είναι ένα παιδί το οποίο είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο πλέον, αλλά λόγω του στρατιωτικού του, ας πούμε, θα πρέπει να φύγει, δεν θα μπορέσουμε να κατεβούμε στο επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι, προσπαθούμε να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι, γιατί κι εμείς τα παιδιά μαθαίνουμε, κάθε μέρα μαθαίνουμε. Η τεχνολογία προχωράει, άρα προχωράει και η εξέγηση της πυγμαχίας και σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο σε αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε και διαβάζουμε, μαθαίνουμε, βλέπουμε παλιούς δασκάλους, ρωτάμε, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ποτέ δεν νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, έτσι. Είναι ένα άθλημα με πολύ μεγάλη εύρος γνώσεων, το οποίο δεν ξέρω αν ποτέ μπορέσουμε και το ανακαλύψουμε. Προσπαθούμε όμως να το κάνουμε, να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Όταν έρχεται ένας νέος γονέας εδώ και θέλει να φορέσει το παιδί του τα χάντια, ποιος είναι ο τρόπος να του αποβάλεις το φόβο, να το πω εισαγωγικά, για να μπει μέσα στο ring? Αυτό τώρα που είπες, ένας νέος γονέας, πολλοί έρχονται εδώ φοβισμένα παιδιά, γιατί έχουν πάρει λάθος εντυπώσεις και με ρωτάνε αν θα σπάσω τη μύτη μου ή θα χτυπήσει το παιδί μου το κεφάλι του ή θα φύγει με μαρισμένο μάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά δεν χτυπιούνται, κάνουν καθαρά τεχνικές, εφόσον αποκτήσουν ικανότητες, να ξέρουν να αμυνθούν, να προστατευτούν οι ίδιοι και σε ηλικία περίπου 12 χρονών με 13, εφόσον υπάρχει όμως η προβλητική επιβάρηση από τα 6, ξεκινάνε σιγά σιγά με μικρά βήματα να κατεβαίνουν αγώνες. Δεν πρόκειται κανένα παιδί να χτυπήσει και δεν παρουσιάζεται το άθλημα έτσι όπως νομίζουν, δεν είναι επαγγελματίες, είναι αεραστεχνικό το άθλημα. Στο επαγγελματικό είναι άλλα τα δεδομένα, τα οποία δεν ούτε και εγώ τα γνωρίζω. Ξεκινάμε κάποιες επαφές με κάποια σχολεία. Θα επισκεφτούμε όσα σχολεία μπορούμε μέσα στη χρονιά αυτή για να προβάλλουμε το άθλημα της πυγμαχίας στα παιδιά. Ότι η πυγμαχία δεν είναι αυτό που νομίζουν ότι τα παιδιά χτυπάνε, έχουν τραυματισμούς και όλα αυτά. Μέσα από τη πυγμαχία μαθαίνουν πειθαρχία, μαθαίνουν ότι την προσπάθεια, μαθαίνουν να αποκτάνε πράγματα. Ότι αν δεν προσπαθήσω, δεν αποκτάω. Με τον τρόπο που κάνουμε, τα επιβραδεύουμε τα παιδιά, κάθε τεχνική επιβραδεύεται, το μαθαίνουν έτσι, μαθαίνουν ότι κάθε προσπάθεια που κάνουν θα έχουν και μια επιβράδυση. Λυδία. Λυδία τι? Δημητράκη. Πώς αισθάνεσαι όταν βάζεις τα γάντια του box? Αισθάνομαι πολύ ωραία. Πόσες ώρες προπονείς κάνεις? Δεν ξέρω. Τι είναι, πολλές? Λίγες είναι και πάρα πολλές. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος είναι πιο δυνατό, ένα κορίτσι ή ένα αγόρι? Πόσον κάνουμε προπόνηση? Και τα δύο. Εσύ που θέλεις να φτάσεις σε μερικά χρόνια φόροντας τα γάντια, θέλεις να πάρεις κάποιο μετάλλιο αργότερα? Ναι, και εκεί θέλω. Ο δάσκαλος είναι αυστηρός? Όχι. Είναι καλός? Εσύ αγαπάτε το box, εσύ αγαπάς το box, αγόρι, μια άλλα λίγο πιο εδώ. Πώς σε λένε? Νικόλας Μπιάζ. Ναι, Νικόλας. Και πώς αισθάνεσαι εσύ όταν μπαίνεις μέσα στο ring? Εκεί, εντάξει. Μ' αρέσει, γιατί κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Και
Δεν πιστεύω να τις ασκήσεις που σας κάνουν εδώ οι δάσκαλοι να τις κάνετε και εκτός γηπέδου, να το πω έτσι. Όταν είναι να κάνουμε εξάσκηση, τότε μόνο. Δηλαδή μαλώνετε έξω και κάνοντας τις συλλαβές. Τότε όχι. Αν μπλέξουμε τότε και πάνε να μας χτυπήσουν, μόνο τότε. Μόνο τότε. Τι σχολείο πας? Στο δέκατο, ναι. Εσύ πώς σε λένε? Δημήτρη. Δημήτρη τι? Βάκος. Πώς σου φαίνεται το άθλημα? Τέλειο. Σ' αρέσει? Ναι. Τι σ' αρέσει περισσότερο? Μου αρέσει... Να κάνεις τις ασκήσεις με τους συναθλητές σου? Ναι. Εσύ? Και εμένα. Ναι, μου αρέσει. Ναι. Ποια άσκηση σου αρέσει περισσότερο που να κάνεις? Δεν τις θυμάμαι κιόλας, δάσκαλε, άσο δύο, δεν θυμάμαι. Όλες μου αρέσουν, όλες καλές είναι. Εσύ που θέλεις να δεις τον εαυτό σε μερικά χρόνια? Στη μαύρη ζώνη. Στη μαύρη ζώνη? Έχεις πολύ ακόμα? Ναι. Ο δάσκαλος είναι αυστηρός ή είναι στα όρια της προπόνησης, να το πω έτσι? Στα όρια της προπόνησης. Μπράβο. Εσύ, μίλησες. Έλα κοπέλα μου, έλα κι εσύ. Πώς σε λένε σένα? Αλεξάνδρα. Πόσο χρόνο είσαι, Αλεξάνδρα? 8. 8? Ναι. Και πώς αισθάνεσαι όταν μπαίνεις μέσα στο ring? Πώς νιώθεις χαρούμενη? Μαχητική. Έτσι... Μαχητική? Ναι. Δέρνεις κανένα παιδάκι? Όχι. Όχι? Ναι. Μάλιστα. Και εσύ παίρνεις, θα πάρεις αγώνες αργότερα? Ναι. Ναι, αλλά παιδιά όλοι πρέπει πέραν από το box να κάνουμε και τα μαθήματα, έτσι? Ναι. Είσαι καλός, ναι, στα μαθήματα εσύ? Ναι. Εσύ? Ναι. Εσύ? Ναι. Εσύ ποια φίρμα είσαι? Πώς σε λένε? Δήμο. Φαίνεσαι Δήμο. Έλα από εδώ. Δήμο? Ναι. Πώς αισθάνεσαι τώρα που βάζεις αυτά τα γάντια? Καλά. Είσαι δυνατός? Ναι. Μπράβο. Παρακολουθήστε ποια φαρμακεία δεν νυκτερεύουν για σήμερα Τρίτη 22 Οκτωβρίου αλλά και αύριο Τετάρτη 23 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομοτηνής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου. Ακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopinet.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.